μαζί με την Αρίστη σε αυτή την εκδήλωση, την ενημερωτική εκδήλωση κατά του καρκίνου του μαστού, είναι μαζί μου και η πρόεδρος του Σωματείου Κοινωνικής Δράσης και Αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, Μονοπάτια και Στόχοι. Ακριβώς. Κυρία Παπαδάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο της ημέρας. Καταρχάς, να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη που είμαι εδώ επάνω στο Ωραιόκαστρο. Έχετε εξαιρετικό κόσμο εδώ, ο οποίος υποστηρίζει την εκδήλωση και μπράβο σας. Όσο δε για την Αρίστη, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο αξιόλογα, από τους πιο αξιόλογους συλλόγους που υπάρχουν εδώ επάνω, συλλόγους γυναικών. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε ότι μπορούμε με ένα τέτοιο εξαιρετικό σύλλογο να συνεργαστούμε, εφόσον έχουμε και τους ίδιους σκοπούς, εν πάση περιπτώσει και τους ίδιους στόχους. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε μετά από πρόταση της κυρίας Ιακωβάκη, δημόσια πρόταση, απέναντι στο σωματείο μας, να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνεργασία. Κάναμε λοιπόν σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε εδώ σήμερα. Κοιτάμε τον καρκίνο κατάματα, εμείς οι γυναίκες. Βέβαια, ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά αφορά και τους άντρες, σε μικρότερο ποσοστό βέβαια. Παρ' όλα αυτά, πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε λοιπόν εδώ να φωνάξουμε υπέρ της πρόληψης και υπέρ της έγκαιρης διάγνωσης. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, θα ξαναπούμε ότι σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα, γιατί είχαμε και το θάνατο της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Έφυγε μάλιστα μια σημαδιακή μέρα από μια σημαδιακή ασθένεια. Πολέμησε, ήταν μαχήτρια, καλό της ταξίδι, αλλά είπαμε ότι εδώ σήμερα είμαστε με αισιοδοξία και χαμόγελο για να φωνάξουμε υπέρ της πρόληψης. Άλλωστε ήταν και το δικό της μήνυμα, ότι κοιτάμε κατάματα και φεύγουμε το κεφάλι ψηλά. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ευελπιστούμε σε μια καινούργια συνεργασία εδώ με την Αρίστη και να είστε κι εσείς κοντά μας να μας καλύπτετε με τόση ευγένεια και χαρά που έχετε. Χαρά μας πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.